Πάμε τώρα να δώσουμε εικόνα, να δώσουμε ήχο στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη σύνδεση που κάνουμε με Θεσσαλονίκη μέσα σε μία εβδομάδα. Εκεί βρίσκεται η κυρία Ευαγγελία Γιουμπάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Κρητών Θεσσαλονίκης, τα Αγρίμια. Κυρία Ευαγγελία, το άρωμα της Κρήτης είναι έντονο στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, καλησπέρα σας από την όμορφη Θεσσαλονίκη, από την ύπη του Θερμαϊκού, από την καρδιά της Μακεδονίας, της πονεμένης Μακεδονίας. Ένα λεπτό, βλέπω ότι και ακότε έχετε πάρει προφορά Θεσσαλονικιάς. Τόσα χρόνια, λίγο πολύ. Πόσα χρόνια είστε? Εγώ για να είμαι ειλικρινής, είμαι δεύτερης γενιάς. Έχω γεννηθεί εδώ, η καταγωγή από την Επισκοπή Ρεθύμνης. Ήρθε ο πατέρας μου εδώ αστυνομικός. Έχω παντρευτεί κριτικό, είμαστε από το ίδιο χωριό, μέναμε Θεσσαλονίκη, τα παιδιά μου είναι γεννημένα κάτω και είμαστε εδώ από το 90 Θεσσαλονίκη. Από το 90. Σε ποια περιοχή Θεσσαλονίκη μένετε? Στο κέντρο είμαστε, Αγίου Δημητρίου βασικά είναι το σπίτι. Α, οπότε με τα πόδια τώρα πήγατε στο Λευκό Πύργο. Ναι, και είναι και η μέρα δροσερή, έχει ένα ψηλό αεράκι, οπότε είναι το πρέπει. Μάλιστα. Ένα σημείο στη Θεσσαλονίκη που μοιάζει με την Κρήτη, που σας θυμίζει Κρήτη, ποιο είναι? Που μας θυμίζει Κρήτη, είναι εδώ λίγο πιο πέρα όμως, έχει μια μακρινή απόσταση, είναι τα αγάλματα των Κρητών Μακεδονομάχων που έπεσαν στο Βαλκανικό πόλεμο, Βαλκανικούς πολέμους, και συγκεκριμένα την Κυριακή που μας πέρασε, είχαμε πάει στο χωριό Μουριές και στη Νοϊράνη, του νομού Κυρκής, όπου είχαν πέσει Κρήτες αγωνιστές που είχαν έρθει τότε για να συντράμουν στο Μακεδονικό αγώνα. Φυσάει η Θεσσαλονίκη σήμερα, πώς είναι ο καιρός εκεί? Έχουμε ένα αεράκι, ένα βοριαδάκι το έχουμε. Αλλά χρειάζονταν μετά τόσες αίσθησης, ήταν ότι έπρεπε. Η κοινότητα έτσι της Κρήτης εκεί έχει πολλά μέλη. Είναι μεγάλη παροικία. Ο Λαογραφικός Σύλλογος Κρητών Θεσσαλονίκης στα Αγρίμια έχουμε 1.400 μέλη. Ο Σύλλογος είναι από το 1984, εγώ είμαι πρόεδρος από το 2008. Είναι ένας φάρος πολιτισμού αναμένος τόσα χρόνια, 36 χρόνια, πιστά στην παράδοση, την κριτική παράδοση, τον πολιτισμό, στα ήθη και στα έθιμα, αναβίωση εθίμων, εκμάθηση κριτικών χωρών, εκμάθηση κριτικών μουσικών οργάνων, αναβιώνουμε ήθη και έθιμα, όπως είναι το ρακοκάζανο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά την Κρήτη με εμάς, με τα παιδιά μας, με τα εγγόνια μας. Η αγαπημένη εκδήλωση μέσα στο έτος που οι κριτικοί έτσι μαζεύονται και τους αρέσει πολύ, ποια είναι, ποια θα ξεχωρίζατε? Το ρακοκάζανο. Για ευνόητους λόγους. Ναι. Το κάνουμε πάντα στα μέσα του Σεπτέμβρη και πάντα είχαμε αγωνία για τον καιρό. Φέτος όμως λόγω κορονοϊού δυστυχώς δεν μπορέσαμε να την πραγματοποιήσουμε. Ήταν ανοιχτή η εκδήλωση σε υπαίθριο χώρο. Ο Σύλλογος έχει δικό του ρακοκάζανο. Παίρναμε τα στράφυλλα από την Κρήτη. Μάλιστα. Και δείχναμε στον κόσμο τον τρόπο παρασκευής, την απόσταση της τσιγκουριάς. Είχαμε χορευτικά συγκροτήματα. Υπάρχει ανταπόκριση εκεί από τους Θεσσαλονικείς, υπάρχει ανταπόκριση? Πάρα πολύ, παιδιά. Τι να σας πω, ότι οι Μακεδόνες μας αγαπάνε, αυτό είναι γνωστό. Είμαστε σαν τα αδέρφια. Ακούνε Κρήτη και ξεσηκώνονται. Και η μουσική, μάθανε να τρώνε την κριτική κουζίνα, να γεύονται την κριτική κουζίνα. Μάθατε να τρώτε κι εσείς μπουγάτσες. Έτσι, έτσι όπως πάνε. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνετε εκεί στον οπερατέρ, ο οποίος σας κρατάει το κινητό, να δούμε λίγο Θεσσαλονίκη τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, να γυρίσει λίγο την κάμερα. Εδώ είμαστε καταρχήν στο σημείο αναφοράς, όπου βλέπετε είναι ο Λευκός Πύργος. Είμαστε κάτω από το Λευκό Πύργο. Όσοι έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη, φυσικά τον έχουν επισκεφτεί. Απέναντι είναι η Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, εκείνο το κτίριο. Ξέρω, φαίνεται. Βέβαια φαίνεται, βέβαια. Ακριβώς απέναντι είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ναι. Παραδίπλα είναι η προτομή του Φιλίππου, του βασιλιά της Μακεδονίας. Ναι.
και λίγο πιο κάτω είναι το Βασιλικό Θέατρο. Λοιπόν, όπως συνηθίζω τώρα σε κάθε σύνδεση, Κρητικιά, είστε Μαντινάδα, ξέρετε μια αγαπημένη, έχετε, μπορείτε να μας πείτε. Ή σας πιάνε προετοίμαστοι. Κάνετε αδιάβαστοι. Αδιάβαστοι, τελείως. Λοιπόν, θα μας την πείτε στην επόμενη σύνδεση που θα κάνουμε μέσα στη χρονιά. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γιουμπάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση καταρχήν που μας δώσατε και βήμα να πούμε και 2-3 πράγματα και για το Σύλλογο και για την Κρητική Παροικία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε ότι είμαστε γύρω στους 40.000 Κρήτες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιουμπάκη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.